παιδιά. Λοιπόν, ο τίτλος είναι λίγο clickbait, λίγο. Με την έννοια ότι ουσιαστικά δεν σταμάτησε εντελώς τη δουλειά μου για να γίνω YouTuber. Αλλά έχει μια δόση αλήθειας. Αφήστε μερικά λεπτά να σας εξηγήσω τι ακριβώς έχει γίνει. Καταρχάς θα σας πω τι δουλειά κάνω. Το έχω ξαναπεί σε παλιότερα επεισόδια. Είμαι υπεύθυνος μηχανογράφησης, δηλαδή IT manager που λένε στο εξωτερικό, το οποίο σημαίνει ότι ασχολούμαι με υπολογιστές, δίκτυα και τα σχετικά. Έχω κάποια συμβόλαια, έχω μια εταιρεία και έχω κάποια συμβόλαια υποστήριξης με κάποιες εταιρείες μεγάλες, κάτι εργοστάσια, κάποια μεγάλες εταιρείες, ξέρω εγώ, με καταστήματα λιανικής, και 24 ώρες 24 ώρες τους προσφέρω υποστήριξη σε θέματα πληροφορικής, δηλαδή από τους υπολογιστές των χρηστών που χρησιμοποιούν εκεί στα γραφεία, στα λογιστήρια, στις πωλήσεις, στην οργάνωση και στα εργοστάσια μέσα στην παραγωγή και. Αυτούς έχω συμβόλαια υποστήριξη, δηλαδή κάθε μήνα κάνουμε συμβόλαια για 2 χρόνια, 3 χρόνια. Έχω 4-5 πελάτες, τέλος πάντων 3-4 πελάτες που καλύπτω και εξυπηρετώ εδώ και 10 χρόνια. Και παράλληλα βέβαια έκανα και το βίντεο στο YouTube, το οποίο εντάξει, δεν σου δίνει λεφτά στην Ελλάδα ιδιαίτερα, αλλά τέλος πάντων. Βέβαια το YouTube έχει φτάσει σημείο τα βίντεο που κάνω να χρειάζονται κάποιες ώρες κάθε μέρα. Θα τα γυρίσεις, να κάνεις το μοντάζ. Το μοντάζ και μόνο είναι, ξέρω εγώ, 2-3 ώρες στην καλύτερη. Και έτσι μου τρώνε κάποιο χρόνο. Κάποια διαστήματα τους προηγούμενους μήνες που δεν σήκωνα βίντεο για 4-5 μέρες ήταν γιατί είχα δουλειά, δεν είχα χρόνο μάλλον, γιατί έτρωγα το χρόνο μου στη δουλειά την πρωινή. Είχα κάποια προβλήματα σε κάποιες εταιρείες με κάποια σερβερ, κάποια δίκτυα, και έτσι δεν μπορούσα να βρω το χρόνο να αφιερώσω στο να κάνω βίντεο για το κανάλι. Και αυτό το μήνα μάλιστα στις αρχές, όχι τον Ιούλιο, τον Ιούνιο μάλλον στις αρχές, υπήρξαν 5-6 μέρες που δεν σήκωσα καθόλου βίντεο. Είναι λογικό, έτσι χρειάζεται χρόνο και αυτό στο YouTube. Τώρα τι παίχτηκε ακριβώς, γιατί έβαλα αυτό τον τίτλο. Έληξα το συμβόλαιο από ένα πελάτη μου. Ένα από τους πελάτες μου που μου τρώει πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή τυχαίνει να είναι ο συγκεκριμένος πελάτης να, επειδή έχει πολλά μαγαζιά, να μου είναι το 60%-50% του χρόνου που τρώω στην εταιρεία μου για να τον εξυπηρετήσω. Και είχα την επιλογή να συνεχίσω ή να σταματήσω. Εντάξει, είχαμε και κάποιες διαφορές με το πελάτη, τέλος πάντων, στο θέμα της συνεργασίας, τέλος πάντων. Οπότε παρόλα αυτά, αν ήθελα, θα μπορούσα, πιστεύω, να το συνεχίσω και να κάνω ένα νέο συμβόλαιο με άλλους όρους, τέλος πάντων. Μετά από σκέψη αποφάσισα να μην κάνω το συμβόλαιο, μην τον ανανεώσω και να χάσω έτσι ένα πελάτη, ο οποίος όμως θα μου ελευθερώσει αρκετές ώρες κάθε μέρα, τις οποίες μπορώ να τις ρίξω στο κανάλι. Δηλαδή να κάνω περισσότερα βίντεο, ίσως καλύτερα βίντεο, να κάνω κάποια γυρίσματα τα οποία ήξερα θα μου πάρουν χρόνο και θα μπορούσα να τα καλύψω. Θα μου πεις, Κανιόγλου, θα αποζημιωθείς από το YouTube οικονομικά από αυτό εδώ. Εντάξει, πιθανότατα όχι, αλλά βλέπω ότι το κανάλι έχει μια δυναμική, βλέπω όλους εσάς που είστε τρελαμένοι στο Ren Garage Familia, που γουστάρετε τα βίντεο, που έχουν γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς σας, κάθε μέρα ή κάθε μέρα παραμέρα περιμένετε να πάει, ξέρω εγώ, 10-11 η ώρα να σηκωθούν τα βίντεο για να τα δείτε, κι ας είναι και 40 λεπτά μία ώρα, είναι, λες και είναι σειρά στο Netflix, και το απολαμβάνω και εγώ με τα παιδιά και τα υπόλοιπα και τον Σκούφι και τον Σίφι και τον Τρακατέλη και τον Αρσένη και τον Νίκο και όλους και το Θείο Μίτσο βέβαια. Το απολαμβάνουμε κι εμείς. Δυστυχώς και τα παιδιά δουλεύουν, δεν έχουν τόσο χρόνο όσο θα θέλανε να ασχοληθούν
με τα βίντεο και το κανάλι, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι θα μπορέσουν να ρίξουν ένα βάρος περισσότερο τώρα, να προχωρήσουμε κάποιο project γιατί έχουμε μαζέψει και αρκετά. Και θα έχω και την ψυχολογία, γιατί κοιτάξτε, δεν είναι μόνο ο χρόνος, δεν είναι μόνο ο χρόνος που χρειάζεσαι για να κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις για το κανάλι, τα γυρίσματα και το μοντάζ. Ο χρόνος είναι, εντάξει, δεδομένο ότι χρειάζεται. Είναι και η ψυχολογία, όταν ας πούμε φεύγεις το πρωί, ξέρω εγώ, 8, 9, 10 για δουλειά, για να πας κάποιους πελάτες και γίνεται χαμός, έχεις δουλειά, δεν δουλεύουν τα πράγματα, πέφτεις κάτω από, καλό, από γραφή να περάσει καλώδια ή κάτι έχει κοπεί ή έχει χαλάσει. Και υπάρχει, τέλος πάντων, υπάρχει μια ψυχολογική πίεση, ξέρω εγώ. Όταν τελειώσεις στις 2, 3, 4, 5, 6, όταν τελειώσεις τη δουλειά, είσαι τόσο ζαλισμένος, τόσο πιεσμένος, τόσο, που το μόνο που θες είναι να κάτσεις να κάνεις βίντεο, ας πούμε, πολλές φορές. Γιατί, αν και το κάνω εγώ, το ξέρετε, υπήρχαν μέρες που σήκωσα και 2 βίντεο και είχα και δουλειά. Παρόλα αυτά, εντάξει, είναι και θέμα ψυχολογίας. Άμα τόση ώρα, τι έχω εδώ κάτι, τώρα το είδα, είναι και θέμα ψυχολογίας. Πιστεύω ότι τώρα που θα είμαι λίγο πιο χαλαρός, που θα ένας από τους πιο πώς το πω, χρονοβόρους πελάτες μου, δεν θα τον καλύπτω πια, θα μπορέσω να έχω καλύτερη διάθεση και όρεξη για να ασχοληθώ με το κανάλι, να κάνουμε αυτά τα τρελά βίντεο που κάνουμε. Το μόνο που θα ζητήσω από εσάς είναι να με στηρίξετε όσο μπορείτε. Σας λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσω την πρωινή μου δουλειά για το YouTube, γιατί δεν είναι το YouTube επάγγελμα για μένα, που να μπορείς να στηριχτείς, γιατί τα χρήματα σε σχέση με εξωτερικό είναι αμελητέα. Πρέπει να σηκώνεις κάθε μέρα βίντεο για να πεις ότι μπορώ να βγάλω ένα βασικό μισθό, ας πούμε, στην Ελλάδα. Και εντάξει, δεν είναι, έχω κάνει τόσα πράγματα με την εταιρεία μου εδώ και χρόνια να τη στήσω, να φτάσει στο σημείο που έχει φτάσει, που δεν θέλω να τα αφήσω όλα και καλά για να γίνω YouTuber. Θα κρατήσω το κανάλι, θα δίνω όση περισσότερη ενέργεια μπορώ. Με αυτή την κίνηση τώρα πιστεύω ότι θα έχουμε περισσότερα, ίσως και καλύτερα βίντεο. Σας λέω, το μόνο που θέλω από εσάς, που ζητάω από εσάς, είναι να με στηρίξετε βλέποντας τα βίντεο, κάνοντας subscribe, να γραφτείτε για να έχετε ενημερώσεις, πατώντας και το καμπανάκι, να έχετε ενημερώσεις για τα βίντεο που σηκώνονται. Να κοιτάξετε όλοι όσοι ήσασταν subscribe, αν είστε ακόμα subscribe, γιατί σας λέω, το YouTube τρώει φλασιές και έχει διώξει πάρα πολύ κόσμο, τους έχει βγάλει από subscribers, χωρίς λόγο, έτσι μόνο του, γιατί νομίζει, ας πούμε, ότι πια δεν βλέπουν τα βίντεο. Οπότε κοιτάξτε αν είσαι subscribe στο κανάλι κάτω εδώ. Πατήστε και το καμπανάκι να έχετε ειδοποιήσεις όταν σηκώνετε ένα βίντεο. Γενικά, πείτε τους φίλους για το κανάλι, άμα κάποιοι ασχολούν με τα αμάξια. Το Ρε Φαμίλια έτσι λίγο να οργανωθεί. Θα δώσω εγώ χρόνο στο κανάλι, δώστε και εσείς μια δυναμική, έτσι, μια ευκαιρία, λίγο από το χρόνο σας. Όλα αυτά που είπα, κάνοντας subscribe, γράψτε κάποιο σχόλιο στα βίντεο από κάτω. Μου αρέσει, απαντάω σε όλα τα σχόλια. Βλέπετε ότι βλέπω όλα τα σχόλια, γι' αυτό βάλω καρδούλες. Κάθε σχόλιο που έχει καρδούλα σημαίνει ότι το έχω δει και απαντάω κιόλας. Αυτό, ρε παιδιά, αυτό. Δεν είναι ο τίτλος, είναι λίγο clickbaity. Δεν θα σταματήσω όλη τη δουλειά μου. Αλλά μετά από σοβαρή σκέψη, αποφάσισα ένα συμβόλαιο που είχα υποστήριξη να μην το συνεχίσω και να ρίξω το χρόνο αυτόν που θα μου ελευθερωθεί στο κανάλι. Γιατί έχουμε γίνει πια μια φοβερή παρέα. Το γουστάρω πάρα πολύ. Δεν το κάνω από υποχρέωση ή από κάτι, το κάνω γιατί το γουστάρω. Με έχετε στηρίξει κι εσείς και σε μηνύματα, σε προσωπικά θέματα που είχα, θέματα υγείας, δυσκολίες, με χιλιάδες μηνύματα και σε inbox και κάτω από τα βίντεο. Και γενικά, πραγματικά νιώθω ότι είμαστε μια παρέα, Ρε Γκαράζ Φαμίλια. Και γι' αυτό τώρα που θα έχω και το χρόνο περισσότερο, θα κάνουμε και κάποια meetups. Ακόμα κοιτάω λίγο, ήδη έχω αρχίσει να ψάχνω με τι γίνεται με τα meetups, αν θα μπορέσω να κάνω κάποια συνάντηση χωρίς να έχω θέμα τώρα με τον Κορνιό και τα σχετικά. Ήδη κάποιες σελίδες στο Facebook κάνανε συναντήσεις με πολλά άτομα και δεν είδα να έχουν θέμα. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς παίζει με συναθρήσεις πολλών ατόμων. Γιατί ήταν απαγορευμένες για ένα διάστημα, δεν ξέρω τώρα τι παίζει. Ήδη έχω αρχίσει να ψάχνω λίγο στο ίντερνετ και θα πάρω και κάποια τηλέφωνα
να ρωτήσω στην αστυνομία και τα σχετικά τι γίνεται, για να κάνουμε κάποια meetups στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις σιγά σιγά. Αυτά, παιδιά, αυτά. Είναι ένα απλό βιντεάκι έτσι που απλά σας μιλάω, σας ενημερώνω για κάποια πράγματα, γιατί στο κανάλι έχουμε πλήρη διαφάνεια, τα λέω όλα. Εντάξει, είμαι λίγο τώρα αυτές τις μέρες, γιατί ακόμα δεν έχω σταματήσει, το συμβόλαιο δεν έχει λήξει, λίγη από τον άλλο μήνα, οπότε λίγο αυτές τις μέρες είμαι λίγο περίεργα, ξέρετε, έχω τα άγχη μου, αν όλα πάνε καλά, πώς θα μπορέσω να καλύψω τα λεφτά που δεν θα παίρνω πια από αυτόν τον πελάτη. Εντάξει, πιστεύω θα με βοηθήσετε όλοι με απλές προβολές, με συνδρομές, με το να πείτε στους φίλους σας για το κανάλι και να ανεβούν και άλλους subscribers και θα είμαστε όλα καλά. Αυτά, παιδιά, φιλάκια, εδώ με το πιστό μου έζω 1000, το οποίο χθες την έπαθε με τον Μπουζή και τώρα θα πάω μια δουλειά και θα πάω τρακατέλη να μετρήσουμε συμπίεση, να δούμε τι έχει γίνει, να αλλάξουμε και Μπουζή. Φιλιά, ρε γκαράς φαμίλια, yo!